Δραματική έκκληση του Δημάρχου Μανώλη Φραγκάκη για την κρίσιμη διαδικασία της απογραφής του πληθυσμού, στέλνοντας το μήνυμα «Στηρίζουμε τον Δήμο, απογραφόμαστε στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας». Πάντως τα μηνύματα είναι δυσίωνα, καθώς ο Δήμαρχος εκτιμά ότι η μείωση του πληθυσμού θα αγγίξει τα 8.000 άτομα, εικόνα όμως που δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα λόγω της μετακίνησης των σεισμόπληκτων στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε μια απώλεια περίπου 7 με 8.000. Να φανταστείτε ότι μόνο οι ξένοι που ήταν στο Ερκαλοχώρι, μόνο οι ξένοι ήταν 1.200 άτομα. Αυτοί έχουν εξαφανιστεί, υπάρχει κανείς εδώ. Ότι θα είναι μείον στον πληθυσμό, θα είναι σίγουρα μείον στον πληθυσμό. Δεν το συζητάμε. Και πολύ μείον, όχι απλά μείον. Θα είναι πολύ κακό για το Δήμο μας αυτό το πράγμα. Γιατί έχουν φύγει και παιδιά από τα σχολεία. Οι γιαγιάδες που τις πήραν τα παιδιά στα σπίτια τους, παππούδες και οι οικογένειες ακόμη λείπουνε. Είναι στις ελιές. Είναι φιλοξενούμενοι σε άλλα σπίτια. Φιλοξενούμενοι και αυτά και δεν έχουν έρθει. Υπογραφή κάναμε στο χωριό χθες. Αυλή. Με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο, ο Δήμος Μινώα Παιδιάδας να βρεθεί αντιμέτωπος με ψαλιδισμένα κονδύλια τα επόμενα 10 χρόνια, ο Μανώλης Φραγκάκης θα επιδιώξει συνάντηση στο αρμόδιο Υπουργείο με βασικό αίτημα η απογραφή να κινηθεί στα επίπεδα του 2011. Θα κάνουμε μια πρόταση η οποία θα εστιάζεται γύρω από την απογραφή του 2011 και αν μπορέσουμε να αφήσουμε την απογραφή όσοι είχε τότε, πραγματικά να τα δει η πολιτεία με μεγαλοκαρδία, διότι είναι που είμαστε προβληματικοί. Είχαμε τα πλημμυρικά, έχουμε το σεισμό, είχαμε τον COVID. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε και υποχρηματοδοτήσεις που χρειαζόμαστε τώρα βοήθεια μεγάλη. Το θέμα είναι να κοιτάξει η κυβέρνηση και ο κάθε ένας που κυβερνάει, οι ανθρώποι να τις βοηθήσει. Παίρνει όμως θα περάσουν την άλλη κρίση. Θα ξαναπεράσει και όσο με το έχω συμπληρώσει κανονικά. Θα υπάρχει μείωση, δεν έχουν πάρει θύρα και φτερά. Οι δυσκολίες που προκύπτουν στη διαδικασία της απογραφής σε σεισμόπληκτες περιοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης, Γιάννη Κουράκη, με τον Δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας. Προφανώς η απογραφή που γίνεται τώρα δεν θα αποτυπώσει τον πραγματικό πληθυσμό ή τα πραγματικά δεδομένα. Άρα, εκείνο που θα ζητήσουμε σε καμιά περίπτωση το ζήτημα της απογραφής δεν μπορεί να είναι κάτω από το σημείο αναφοράς του 2011. Και αυτό θα το βάλει και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων μετεπιτάσσεως. Άμεσα θα συνεδριάσει η ΠΕΔ Κρήτης στο Ερκαλοχώρι, όπου θα τεθούν επιτάπητος όλα τα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν τον Δήμο, ο οποίος έχει λάβει χρηματοδοτήσεις ψίχουλα, όπως χαρακτηρίζονται, συνολικού ύψους 1.260.000 ευρώ από τα αρμόδια Υπουργεία, την ώρα που οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες. Πώς θα καθαρίσουμε την πόλη, μόνο το τριώροφο που ρίξαμε στις 70.000, πώς θα γίνουν όλα αυτά, με τι χρήματα. Αύριο το πρωί στις 9 η ώρα έχω μια συνάντηση με τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητήριου Παράρτημα Ανατολικής Κρήτης. Η συνάντηση αυτή έχει να κάνει με την ανοικοδόμηση της περιοχής, με το σχέδιο πόλης εδώ του Ερκαλοχωρίου, πώς θα προεκταθεί, τι πρέπει να γίνει με τα κατεστραμμένα κτίρια.